We can show this alien monstrosity, the Beyonder, what Earth people are really made of. I, for one, accept your leadership, Spider-Man. I, too, am with you. As always, it's a pleasure to fight by your side. Thank We're you. Not the regular team. We're like, all new, all different, or... Or nothing. That's it. All new, all different Avengers. And I am honored to call you my teammates. Avengers assemble! Avengers are back! Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out. Στο κανάλι στο οποίο μιλάμε για ταινίες, σειρές, κόμικ και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Όπως είδατε λοιπόν από τον τίτλο, σήμερα θα μιλήσουμε για το Secret Wars. Ο Kevin Feige στο Comic Con του San Diego του 2022 μας ανακοίνωσε τις δύο ταινίες που θα κλείσουν την έκτη φάση του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel και κατ' επέκταση το Multiverse Saga. Όπως φαντάζομαι ξέρετε ήδη, οι δύο ταινίες αυτές είναι το The Kang Dynasty και το Secret Wars. Και από τότε στο inbox μας στο Instagram αλλά και στα βίντεό μας από κάτω στα σχόλια, δεν έχετε σταματήσει να μας ζητάτε να κάνουμε το Secret Wars σε ένα επεισόδιο θα σου πω μια ιστορία. Και δεν γινόταν να μην το κάνουμε, το θέλαμε και εμείς τόσο πολύ, οπότε ήρθε η ώρα. Πριν όμως μπούμε στην ιστορία, να σου υπενθυμίσω ότι αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, μπορεί να το δείξεις πατώντας το κουμπί του like, αλλά και το κουμπί του subscribe για να μαθαίνεις πρώτος για τα νέα μας βίντεο. Επίσης θα χαρούμε να σε δούμε και πάρα πολύ στην παρέα μας στο Facebook για περισσότερο γκικάρισμα. Και τώρα που βγήκαν και αυτά από τη μέση, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Το Secret Wars κυκλοφόρησε στις 6 Μαΐου του 2015 και η ιδέα του βασίστηκε αρκετά σε ένα προηγούμενο κόμικ της Marvel, με τον ίδιο τίτλο, Secret Wars δηλαδή, που κυκλοφόρησε το 1984 με 1985. Κατά τη διάρκεια αυτού του event δημιουργήθηκαν άλλες τρεις υποκατηγορίες των κόμικ της Marvel, το Last Days, το Battle World και το War Zones. Χάρη σε αυτές τις τρεις υποκατηγορίες, το Secret Wars έγινε το μεγαλύτερο crossover μέχρι σήμερα. Εμείς φυσικά θα μιλήσουμε σήμερα για το κύριο σώμα της ιστορίας, και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για κάποιες από τις υποκατηγορίες, μπορείτε να μας το γράψετε στα σχόλια και εμείς να το κάνουμε σε ένα μελλοντικό. Θα σου πω μια ιστορία. Η βασική ιστορία μας λοιπόν αποτελείται από 9 βασικά τεύχη, αλλά υπάρχει και ένα τεύχος με το νούμερο 0 που κυκλοφόρησε ως πρόλογος της ιστορίας μας στις 2 Μαΐου του 2015. Ένα μικρό fun fact εδώ πέρα για το κόμικ με το νούμερο 0 και για τους φίλους μου που τους αρέσουν τα άνιμε. Το κόμικ αυτό είναι χωρισμένο στα δύο. Δηλαδή, το πρώτο μέρος είναι ο πρόλογος του Secret Wars, αλλά το δεύτερο μέρος είναι ένα μικρό κόμικ το οποίο ονομάζεται Attack on Avengers και είναι ένα μικρό crossover μεταξύ των Avengers και των Attack of Titans. Το Secret Wars γενικότερα είναι ένα αρκετά μεγάλο και πυκνό κόμικ και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να μπορώ να σας μεταδώσω όλες τις πληροφορίες και τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε αυτό, το βίντεο θα χωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για τα σκηνικά που διαδραματίζονται μεταξύ το κόμικ νούμερο 0 και το κόμικ νούμερο 4. Ενώ στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο θα μιλήσουμε για τα κόμικ από το νούμερο 5 έως το νούμερο 9. Στον πρόλογο λοιπόν της ιστορίας μας βλέπουμε τη Valeria Richards να δίνει ένα λόγο στους Future Foundation, μια ομάδα που δημιούργησαν οι Fantastic Four. Η Valeria λοιπόν τους λέει ότι έχουν μείνει μόνο 4 μέρες πριν την καταστροφή του πολυσύμπαντος και πρέπει να βιαστούν για να προλάβουν την ολοκλήρωση του σκάφους που ετοιμάζουν. Το σκάφος αυτό, όπως μαθαίνουμε, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επιβιώσει το τέλος του πολυσύμπαντος. Τώρα, γιατί και πώς έρχεται αυτό το τέλος, μας το εξηγεί ο αδερφός της Valeria, Franklin Richards, και όσοι έχετε δει το επεισόδιο μας που είναι αφιερωμένο στους Illuminati για το ποιοι είναι οι Illuminati και τι έκαναν ακριβώς στην ιστορία της Marvel, ίσως θυμάστε το γεγονός που αναφέρεται ο Franklin και δεν είναι άλλο από τα Incursions. Για εσάς που μπορεί να μην έχετε δει το βίντεο που αναφέρομαι, να σας πω ότι η λέξη Incursion μεταφράζεται ως εισβολή, αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο σύμπαν μας δεν είναι ακριβώς εισβολή, αλλά πρακτική σύγκρουση δύο κόσμων. Εν συντομία, οι κόσμοι συγκρούονται και ο μόνος τρόπος για να το σταματήσουν αυτό οι Illuminati είναι να καταστρέψουν άλλους κόσμους. Κάποια στιγμή όμως φτάνουν σε ένα σημείο που δεν μπορούν να καταστρέψουν άλλο κόσμο και αυτός ο κόσμος που έχει απομείνει είναι η γη 1610, η οποία πλησιάζει και είναι έτοιμη να συγκρουστεί με τη γη 616 που εκτελήσεται το μεγαλύτερο σύμπαν της Marvel. Αυτή την ιστορία διηγείται ακριβώς και ο Franklin και η αδερφή του παίρνει πάλι το λόγο, λέγοντας ότι αφού δεν υπάρχει τρόπος να κερδίσουν, έχουν μόνο μία επιλογή, το να κοιτάξουν να μην χάσουν. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου κατασκευάζεται και το συγκεκριμένο σκάφος. 4 μέρες μετά, πάνω από τη Νέα Υόρκη, αρχίζει να εμφανίζεται η γη 1610 και η σύγκρουση των δύο κόσμων έχει ξεκινήσει. Και κάπου εδώ ξεκινάει το πρώτο τεύχος. Για την ακρίβεια, ξεκινάει σε ένα μακρινό σημείο, δείχνοντάς μας τον Dr. Doom μαζί με τον Dr. Strange.
Strange να παρουσιάζεται μπροστά στους Beyonders. Τι ακριβώς ήθελε να κάνει εκεί, θα το μάθουμε στη συνέχεια. Πίσω λοιπόν στη γη, οι δύο κόσμοι είναι έτοιμοι να συγκρουστούν και από τη μία μεριά, από τη γη 1610, έχουμε τον Nick Fury και τον The Maker, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Mr. Fantastic της γης 1610, να προσπαθούν να κάνουν πλάνα για το πώς θα επιβιώσουν. Συγκεκριμένα, ο Maker έχει ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να σώσει τον εαυτό του, αλλά και την Cabal. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Cabal είναι μια ομάδα που αποτελείται από κακούς της Marvel, την οποία δημιούργησε ο Namor. Μέλη αυτή της ομάδας είναι ο Namor, ο Thanos, η Proxima Midnight, η Black Swan, ο Terras και ο Maximus. Στην απέναντι μεριά, στη γη 616, ο δικός τους Reed Richards αποφασίζει να προσπαθήσει να σώσει κάποιους υπερήρωες που θεωρεί σημαντικούς μαζί με κάποιους επιστήμονες. Ο τρόπος για να τους σώσει είναι το σκάφος που αναφέραμε στην αρχή που το δημιουργούν οι Future Foundation. Η μάχη έχει ξεκινήσει και η γη 1610 φαίνεται να υπερτερεί χάρη στη βοήθεια του Iron Man. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν αρχίσουν να εμφανίζονται οι Guardians of the Galaxy και η ζυγαριά έχει αρχίσει να γέρνει λίγο παραπάνω προς τη γη 616 όταν υπερήρωες όπως η She-Hulk και ο Pod εισβάλλουν στη γη 1610 και σκοτώνουν τον Nick Fury και τον Hawkeye. Τότε είναι που ο The Maker ελευθερώνει τους Children of Tomorrow. Για να τις αντιμετωπίσουν, ο Cyclops ενώνεται με τον Φίνικα και τους καταστρέφει. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή είναι που ο Reed Richards από τη γη 616 τηλεμεταφέρει κάποιους υπερήρωες όπως ο Spider-Man, ο Cyclops και ο Thor πάνω στο σωτήριο σκάφος. Και αφού όλοι έχουν επιβιβαστεί και είναι έτοιμοι, ο Mr. Fantastic οδηγάει το σκάφος κατευθείαν προς το κέντρο της Ένωσης. Κάποιες όμως αναταραχές καταστρέφουν μέρος του σκάφους και αφαιρούν ένα κομμάτι στο οποίο βρίσκεται η Susan, η γυναίκα του Reed Richards, ο The Thing και κάποιοι νέοι από το Future Foundation. Στο δεύτερο τεύχος το σκηνικό αλλάζει και ξεκινάμε με μια τελετή όπου υπάρχουν πάρα πολλοί Thor και κάποιος από αυτούς προσπαθεί να σηκώσει το Mjolnir. Τελικά αυτός ο νεαρός Thor πράγματι καταφέρνει και το σηκώνει και τότε τον πλησιάζει ένας μεγαλύτερος σε ηλικία Thor θα λέγαμε και του δίνει συγχαρητήρια λέγοντάς του ότι από εδώ και πέρα θα είναι ο εκτελεστής του Θεού. Η περιοχή αυτή λοιπόν με τους πολλούς Thor ονομάζεται Higher Avalon και μας εξηγούν πώς δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος κόσμος. Από ό,τι φαίνεται ο θεός αυτοκράτορας Doom έφτιαξε τη γη και το σύμπαν και πλέον κυριαρχεί στα βασίλεια της γης. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία Thor ανακοινώνει στο μικρότερο ότι είναι έτοιμος για τη νέα του αποστολή. Η πρώτη του λοιπόν αποστολή είναι να συλλάβει τον βαρόνο Sinister, τον οποίο τον κατηγορεί ο οίκος των Braddock ότι συνωμοτεί εναντίον τους μαζί με τον βαρόνο Hyperion. Ο βαρόνος Sinister οδηγείται μπροστά στο θεό Doom και κρίνεται ένοχος από τον Σερίφη Stranger. Η τιμωρία του είναι να παραδώσει χρυσό ή κτήματα, δεν το δέχεται όμως και ζητάει να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του ως βαρόνος και να πολεμήσει στην αρένα. Αντίπαλός του είναι ο Brian Braddock, ο μικρός αδερφός του βαρόνου Braddock. Μετά που ξεκινάει η μονομαχία, ο Brian παίρνει το κεφάλι του βαρόνου Sinister και ενώ αρχίζει να ζητοκραυγάζει, νομίζοντας ότι έχει τελειώσει, το σώμα του βαρόνου Sinister επιτίθεται και ετοιμάζεται πλέον να τον σκοτώσει. Λίγο πριν τα καταφέρει, επεμβαίνει ο θεός Doom και σταματάει τη διαμάχη. Για να γλιτώσει τον Brian, του ζητάει να το αποκαλύψει μια περιοχή μέσα στο Higher Avalon όπου διοικεί, στην οποία αυτή περιοχή μαζεύονται αρκετοί αιρετικοί, οι οποίοι έχουν ως στόχο να πάρουν τον θρόνο από τον Doom. Ο Brian αρνείται να του δώσει λεπτομέρειες για αυτή την περιοχή, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Αφού λοιπόν του λέει ότι είναι άχρηστος, τον καταδικάζει στο να του βγάλουν τα μάτια, να του κόψουν τη γλώσσα και τα χέρια. Τότε ο αδερφός του, ο βαρόνος Braddock, επεμβαίνει και αποκαλύπτει στον Doom ότι αυτός ήταν πίσω από τους αιρετικούς και ζητάει να τιμωρηθεί ο ίδιος αντί για τον αδερφό του. Ο Doom όμως λέει ότι θέλει να πεθάνει ολόκληρη η οικογένεια από τη στιγμή που ένας βαρόνος του τον πρόδωσε. Πριν όμως ολοκληρώσει αυτή την ποινή, η γυναίκα του, Susan von Doom, ναι, η Invisible Woman είναι η γυναίκα του σε αυτό το σύμπαν, του ζητάει να δείξει έλεος. Και αυτό ακριβώς κάνει. Ανακοινώνει λοιπόν ότι ο Brian θα είναι ο νέος βαρόνος, ενώ ο αδερφός του καταδικάζεται σε εξορία πέρα από την ασπίδα. Η ασπίδα είναι ένα τείχος το οποίο προφυλάσσει την κύρια αυτή περιοχή της γης με το νότιο μέρος της, στο οποίο κατοικούν οι undead, τα γνωστά μας και ως zombie. Fun fact, αν και νομίζω ότι είναι λίγο πασίφανες, η ασπίδα αυτή εμπνεύστηκε από το τείχο του Westeros. Παράλληλα, η κόρη του Doom, που σε αυτό το σύμπαν είναι η Valeria, η κόρη του Mr. Fantastic και της Invisible Woman, ζητάει να μιλήσει ιδιωτικά στον σερίφη Dr. Strange. Εκεί το αποκαλύπτει ότι στο βασίλειο της Ουτόπολης εμφανίστηκε ένα μυστικό σκάφος έπειτα από ένα σεισμό. Και μετά από μια ανάλυση που έγινε στο σκάφος, αποδείχτηκε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο ήταν πιο παλιό από την ημερομηνία που έχουν για τη δημιουργία της γης που ζούνε. Και έτσι ο Strange αποφασίζει να βάλει σε καραντίνα το συγκεκριμένο σκάφος. Στη συνέχεια, οι δύο Thor συνοδεύουν τον James Brandon, καθώς πλέον δεν είναι βαρόνος, στην είσοδο της ασπίδας. Εκεί του δίνουν μια πανοπλία και ένα σπαθί και τον πετάνε στα Deadlands. Με το που γυρίσουν, ο Stranger τους έχει μια νέα αποστολή και αυτή δεν είναι άλλη από το να επιβάλλουν την
καραντίνα στο σκάφος που ανακάλυψαν. Όταν πλησιάζουν το σκάφος, ένας από τους Μολόιντ δεν αντέχει και πατάει το κουμπί στο να ανοίξει η πόρτα του σκάφους. Την ώρα που ανοίγει το σκάφος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία Thor πεθαίνει από ένα ακόντιο το οποίο βγαίνει μέσα από το σκάφος. Καθώς πεθαίνει, ζητάει από τον νεαρό Thor να φύγει και να ενημερώσει τον Σερίφι Strange. Η πόρτα του σκάφους ανοίγει διάπλατα και από μέσα βγαίνουν τα μέλη της Καμπάλ. Η Πρόξιμα βγαίνει από μέσα και καταφέρνει να πιάσει έναν Μολόιντ, ο οποίος ανακρίνεται από τον Θάνος. Και όταν τον ρωτάει πού βρίσκονται, ο Μολόιντ το απαντάει: «Βρίσκεστε στο Battle World». Πίσω στο Castle Doom συζητάνε για τα σχολαστικά αρχεία που κρατάει ο Strange όταν τους διακόπτουν για να τους ανακοινώσουν τι έγινε ακριβώς με το σκάφος της Καμπάλ. Ο Strange τρέχει αυτοπροσώπως στην Ουτόπολης για να προσπαθήσει να βρει την Καμπάλ. Προς έκπληξη του όμως, μέσα στο σκάφος βρίσκει τον Miles Morales, ο οποίος σε ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη θυμάται τον κόσμο πώς ήταν πριν το Battle World. Πίσω στο κάστρο του Doom, η Susan Von Doom ζητάει να μιλήσει με τον άντρα της. Εκεί του αναφέρει ότι καθώς επισκέφτηκε την πόλη, άκουσε κάποιους να τραγουδάνε το τραγούδι Man in the Sun, δηλαδή άνθρωπος στον ήλιο. Ο Doom παραδέχεται ότι όντως αυτό το τραγούδι μιλάει για τον αδερφό της και μας εξηγεί την ιστορία, το πώς ο αδερφός της αντιστάθηκε στον Doom και έτσι ο Doom τον καταδίκασε να είναι ο ήλιος του Battle World. Καθώς συνεχίζουν την κουβέντα τους, ο Doom της αποκαλύπτει ότι έχει αλλάξει και ότι έχει αρχίσει να σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά ότι μήπως ένα μεγάλο λάθος που έκανε με το Battle World ήταν ότι έζησε ανάμεσα στους θνητούς. Και ακόμα μας αποκαλύπτει ότι παρά τις μεγάλες του δυνάμεις ως θεός πλέον, δεν μπορεί για ακόμα μια φορά να γιατρέψει το πρόσωπό του. Η Σούζαν όμως του λέει να μην ανησυχεί, καθώς τον αγάπησε όχι για το πρόσωπό του, αλλά για την καρδιά του και το μυαλό του. Και του αφαιρεί τη μάσκα. Έτσι, χωρίς τη μάσκα, του λέει ότι σε αυτό το πρόσωπο βλέπει έναν θεό με μεγάλη αγάπη για τους ανθρώπους του. Στην άλλη μεριά τώρα, ο Strange παίρνει τον Miles Morales και τον νεαρό Thor και τους πηγαίνει στο μυστικό νησί του Αγκαμότο. Εκεί τους αποκαλύπτει ότι είχε βρει κι άλλο ένα σκάφος στο παρελθόν και ζητάει από τον Thor να του το ανοίξει. Από μέσα του φυσικά βγαίνουν οι επιζώντες της γης 616. Και εδώ αρχίζουν λίγο τα περίεργα. Ο Miles αναγνωρίζει τον Peter και το αντίθετο, η Captain America αναγνωρίζει τον Strange, αλλά ο Strange δεν είναι σίγουρος ότι όλοι είναι από τον ίδιο κόσμο. Τότε είναι που ο Black Panther και ο Reed Richards βγαίνουν από το σκάφος και με το που βλέπουν τον Strange, τον χαιρετάνε με μια μυστική φράση των Illuminati, όπου ο Strange συμπληρώνει, αποδεικνύοντας τους έτσι ότι είναι πραγματικά ο Strange. Τους λέει ότι ανακάλυψε το σκάφος τους 3 χρόνια πριν και το κράτησε μυστικό για να μην προκαλέσει αναταραχή στο Battle World. Επίσης τους εξηγεί ότι βρίσκονται στο σκάφος τα τελευταία 8 χρόνια και τους αποκαλύπτει ότι ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο είναι ο Doom και ότι σε αυτόν οφείλουν τη σωτηρία τους όσοι γλίτωσαν από το Incursion. Με τώρα να δούμε τι κάνει παράλληλα η Καμπάλ. Βρίσκονται λοιπόν σε ένα είδος έρημου στη μέση του βασιλείου της Ουτόπολης και συζητάνε για το ποιες πρέπει να είναι οι μελλοντικές τους κινήσεις. Τότε αναφέρουν ότι έπρεπε να είχαν κρατήσει τον Thor, τον οποίο σκότωσαν, για να τον ανακρίνουν. Ο Θάνος όμως διαφωνεί, καθώς τους λέει ότι μην ανησυχείτε, οι απαντήσεις θα έρθουν σε εμάς, και όταν τον ρωτάνε πώς το ξέρεις, εκείνος απαντάει γιατί κοιτάω πάνω. Και τότε είναι που βλέπουμε ότι ο ουρανός έχει γεμίσει από Thor. Ξεκινάει λοιπόν μια μάχη με την Καμπάλ στη μια μεριά και του Thor από την άλλη. Και παράλληλα, πίσω στο νησί του Αγκαμότο, ο Σερίφι Strange αρχίζει να εξηγεί στους νεοφερμένους ότι την ώρα του τελευταίου Incursion αυτός και ο Dr. Doom βρίσκονταν μπροστά στους Beyonders. Ο λόγος που το έκαναν αυτό ήταν γιατί ήθελαν να τους σκοτώσουν, καθώς γνώριζαν ότι εκείνοι βρίσκονταν πίσω από τα Incursions. Οι δυο τους τελικά τα κατάφεραν και ο Doom αποφάσισε να πάρει τη δύναμη των Beyonders, ενώ ο Steven δεν το δέχτηκε. Έτσι ο Doom με τη νέα του αυτή δύναμη δημιούργησε το Battle World, το οποίο πρακτικά αποτελείται από μερικά κομμάτια γης από το κάθε σύμπαν. Τελειώνοντας λοιπόν την ιστορία, το σφυρί του νεαρού Thor αρχίζει να φωτίζει, που πάει να πει ότι τον καλούνε κάπου σε μάχη. Ο Steven τους τηλεμεταφέρει όλους στη μάχη που έχει ξεκινήσει εναντίον της Καμπάλ και τον Thor. Και οι ήρωές μας παίρνουν αμέσως μέρος υπέρ των Thor. Παράλληλα, στο Castle Doom, ο Doom μαθαίνει για τη μάχη η οποία έχει ξεκινήσει και ενώ στην αρχή ήταν αδιάφορος, μετά βλέπει στο πεδίο της μάχης το Reed Richards και αποφασίζει να πάρει θέση. Τηλεμεταφέρεται λοιπόν και αυτό στο πεδίο της μάχης και ζητάει από τους ήρωές μας να του υποκληθούν. Κάτι όμως φυσικά δεν γίνεται. Τότε ο Cyclops με τη δύναμη του Φίνικα προσπαθεί να τον σκοτώσει, ο Doom όμως, όπως είπαμε, είναι θεός και δεν του κάνει τίποτα. Αντιθέτως, πιάνει τον Cyclops από το λαιμό και τον σκοτώνει επί τόπου. Τότε ο Steven, βλέποντας αυτή την κίνηση, τηλεμεταφέρει τους πάντες εκτός πεδίου μάχης και μένει μόνος του αυτός και ο Doom. Ο Doom λέει στον Strange γιατί με αψηφάς και έχουν εκεί πέρα μια λεκτική διαμάχη όπου ο Steven του λέει ξέρουμε πολύ καλά πώς θα τελείωνε αυτό και μάλιστα κατηγορεί τον Doom ότι πολύ απλά φοβάται τον Reed Richards. Σε αυτό το άκουσμα, ο παντοδύναμος θεός πολύ απλά τον σκοτώνει. Και κάπου εδώ τελειώνει το τέταρτο τεύχος και το πρώτο μέρος της ιστορίας μας. Αν σας άρεσε αυτή η ιστορία, μπορείτε να το δείξετε πατώντας ένα like και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι
αρχή, ώστε να σας έρθει ειδοποίηση μόλις βγει το δεύτερο μέρος. Επίσης, γράψτε μας στα σχόλια αν έχετε διαβάσει ή όχι το κόμικ και κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορούν να ακολουθήσουν αυτή ακριβώς την πορεία και στις ταινίες. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μας και υπερήρωα του καναλιού Αστέριο Μέρκο, αλλά και όλους εσάς στο επίπεδο του βοηθού και του ήρωα που μας βοηθάτε τόσο πολύ κάθε μήνα. Αν θέλεις και εσύ να βοηθήσεις λίγο παραπάνω το κανάλι, μπορείς να το κάνεις πατώντας το κουμπί της συνδρομής και διαλέγοντας ένα από τα τρία πακέτα που διαθέτουμε. Και φυσικά για περισσότερο γκικάρισμα, έλα στην παρέα μας στο Facebook. Γεια χαρά παιδιά, γεια σου Ελίνα, συγγνώμη για την εισβολή μου στο βίντεο, συγγνώμη για το incursion, αλλά θέλω να κάνω μια έκτακτη ανακοίνωση, καθώς και εγώ και η Ελίνα θα βρισκόμαστε το Σάββατο 1η Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Δήμου Περιστερίου, στο Fantasy Festival, παρέα με τους Funko Fanatics Greece. Θέλω να σας καλέσω εκείνο το Σάββατο να μας γνωρίσετε και να τα πούμε από κοντά, να γκικάρουμε παρέα. Ελίνα, όλο δικό σου. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου μέχρι το τέλος. Ήμουν η Ελίνα και μέχρι την επόμενη φορά,